απλά να προσθέσω στα σενάρια ότι σε περίπτωση σοπαλίας και των δύο παιχνιδιών, ο Πανθραϊκός μάλλον φαίνεται πως περνάει και ο Πανετολικός χρειάζεται καλύτερη επίθεση από τον Ατρόμητο. Ναι, σαφώς. Η επίθεση είναι ένα κριτήριο βασικό μετά τα δύο πρώτα που είναι τα μεταξύ του παιχνίδια. Τον Πάτα, τον αριστερό στόπερ, να έχει ανοιχτή. Ο Γόρντεν πάει να κερδίσει τη μονομαχία. Κάνει τρίπλα, του κάνει φάουλ ο Μάκος, ο αρχηγός του Πανετολικού, που δέχεται συστάσεις από τον διαιτητή, τον κύριο Σελίμο. Του Μπακάρης και Δημόπουλος η βοηθή. Τέταρτος ο κύριος Ζαραβίνος. Ένας από τους λόγους που δέχεται αρκετές αντεπιθέσεις και εδώ ο Πανετολικός θέλει να πιέσει για να βγει γρήγορα μπροστά. Γυρίζει ο Γόρντεν, πάει να μπει στη φάση ο Τσίπρας. Να, μια ευκαιρία για την Καλυθέα. Κερδίζει κόρνερ ο Τσίπρας. Ένα πρώτο 8 λεπτό μουδιασμένο για τους γηπεδούχους και στην εξέδρα υπέρχει να μάθει. Ο Τούνης προλαβαίνει. Ναι, σε ρόλο λίμπερο, όπως επισημαίνει και ο Ανδρέας Ερεβέτας. Γόρντεν δεν μπόρεσε να ξεφύγει. Έχασε την μονομαχία. Από τον Κουκούδη. Να γίνει κίνηση μέσα στη μεγάλη περιοχή. Ο Κουκούδης κλείνει. Κίνη προσπαθεί να γυρίσει. Βρήκε τον Γόρντεν. Η τρίπλα του Γόρντεν σούτ το αριστερό. Βάζει την κόντρα ο Ζησόπουλος. Και αντεπίδεση με τον Λιμιό. Για τον Ατρόμητο. Πάσα στον Παπαδόπουλο. Πάσα δίπλα για τον Μάκο. Αυτός πάει να περάσει κάθετα προς τον Σταματάκο. Γόρντεν καταφέρει και πήρε την κεφαλιά για τον Τσίπρα. Τσίπρα στην ατομική προσπάθεια, θέλει να φύγει ανάμεσα από δύο. Καταφέρει και τον μπλόκαραν οι δύο center back του Ατρόμητο. Μάκο άνοιξε την μπάλα δεξιά, Μοκτάρης. Γόρντεν πάει στα δεξιά ο Γόρντεν. Καταφέρει και βγάλει την μπάλα μπροστά για τον Σταματάκο. Υπάρχει σφύριγμα για φάουλ πάνω στον σκόρερ. Ναι, δεν έχει κάνει άλλη αλλαγή ακόμα. Όχι. Γωνιάς έχει εξαντλήσει ήδη εδώ και ώρα τις τρεις αλλαγές του Κορακάκης. Κουκούδης έβγαλε μπροστά. Τόνσο πήρε την κεφαλιά. Ο Παπαδόπουλος τρέχει να προλάβει. Υπάρχει κενό εκεί στην άμυνα της Καλυθέας. Σταματάκο στο βάθος. Πλάγιο για την Καλυθέα. Γόρντεν γυρίζει ωραία. Αλλά δοκιμάσει κάτι πάρα πολύ δύσκολο. Πιάνει η δεύτερη αλλαγή της Καλυθέας. Ολυμπιακός Βόλου που δεν έχει κάνει ακόμη τη μεγάλη ευκαιρία. Εδώ ένα σουτ ξαφνικό, η μπάλα από την εξωτερική πλευρά των δικτύων. Το σουτ από τον Γόρντεν. Με γενόμενη αφού έχει συλληφθεί ο φόρτ της ομάδας του Ολυμπιακού offside. Και από την άλλη έχουμε δύο πολύ καλές στιγμές για την ομάδα του Πανεγιάλιου. Πάλι ο Γόρντεν κινείται εξαιρετικά. Ήθελε να κάνει κάτι μεταξύ σουτ πάσας. Γλίστρησε όμως, δεν του βγήκε τίποτα από τα δύο, απομακρύνθηκε η μπάλα.